Κυριάκης και κύριοι, καλησπέρα από την Κέρκυρα. Οι δύο οδηγοί εμφανίστηκαν σοκαρισμένοι στους αστυνομικούς αλλά και στην εισαγγελέα. Ο 45χρονος εκπαιδευτικός, ο οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου, φέρεται να κατέθεσε. Πήγαινα στη δουλειά μου. Ήταν σκοτεινά. Δεν είδα τη μητέρα και το κοριτσάκι. Δεν κατάλαβα ότι χτύπησα το παιδί. Συνέχισα να οδηγώ. Μερικές δεκάδες μέτρα πιο κάτω βλέπω αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα να φρενάρουν απότομα. Σταμάτησα και βγήκα από το αυτοκίνητο. Τότε κατάλαβα τι είχε συμβεί. Κατέρευσα. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, ένας 42χρονος αρτοπιός, φέρεται να κατέθεσε. Βλέπω ένα παιδάκι να εξφενδονίζεται στο καπό. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Ακινητοποίησα αμέσως το αυτοκίνητο. Κατέβηκα και προσπάθησα να βοηθήσω. Και οι δύο οδηγοί, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμήλεια, οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα πρωτοδικών, αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την 1η Μαρτίου. Μάρα, εκείνο που αξίζει να σημειώσουμε, ότι αυτός εδώ ο δρόμος, ο δρόμος Καρμανιόλα, χαρακτηρίστηκε εθνική οδός το 1956. Έκτοτε, από τότε μέχρι σήμερα, η περιοχή έχει ανοικοδομηθεί. Υπάρχει δραστηριότητα εμπορική, υπάρχει αστικό στόχο και καμία παρέμβαση δεν έχει γίνει σε αυτό το δρόμο για την ασφάλεια των πολιτών. Να σε ευχαριστήσω, Μέρη. Προκαλεί